πώς προήλθε ο θάνατος, ήταν τροχαίο. Να έρθει κάποιος να μας εξηγήσει. Και δεύτερον, από τι προήλθε ο θάνατος, ότι ο δικαστής δεν το ξεκαθαρίζει ακόμα. Την πρώτη φορά μας είπε άλλα, τη δεύτερη μας λέει άλλα. Σαν γονιός θέλω να ξέρω τι έγινε. Εσείς έχετε αυτό το παιδί που έφυγε από τη ζωή, εκείνη τη μέρα, και έχετε και ένα δίδυμο αδελφό. Ναι. Άρα ήταν δίδυμα αυτά, ναι, τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή, το παιδί σας, αυτό που έφυγε από τη ζωή, ήταν με μια κοπέλα πάνω στο μηχανάκι. Ναι, γιατί δεν μιλάει αυτή η κοπέλα. Γιατί δεν μιλάει. Δεν έχει μιλήσει αυτή η κοπέλα. Όχι. Μέχρι αυτή τη στιγμή, όχι. Δεν θυμάται. Έτσι μας ισχύριζεται ότι δεν θυμάται. Εδώ να διευκρινίσουμε για το θέμα της κοπέλας. Ήταν η κοπέλα με την οποία, η οποία πέβαινε στο μηχανάκι που οδηγούσε ο Γιώργος. Ναι. Έχει δώσει δύο καταθέσεις ουσιαστικά στην αστυνομία. Μία αρχική, η πρώτη, αναφέρει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ανέφερε στη δεύτερη κατάθεσή της. Είπε επί της ουσίας ότι ήμουν σε ένα σπίτι μιας φίλης μου και δόθηκε, η κατάθεση είναι σημαντικό γιατί δόθηκε δύο μέρες μετά το τροχαίο. Και στην κατάθεση αυτή λέει ότι ήμουν στο σπίτι μιας φίλης μου, φεύγω από το σπίτι και ξαφνικά λιποθυμώ, χάνω τις αισθήσεις μου, δεν αντιλαμβάνομαι τι έχει συμβεί και με βρίσκουν κάποια παιδιά και με πάνε στο σπίτι ενός συγγενή μου. Αυτή είναι η πρώτη κατάθεση. Στη δεύτερη κατάθεση, που είναι σχεδόν 8-9 μέρες αργότερα, λέει ότι επέβαινα στη μηχανή του Γιώργου Χατζέλη και πάνω σε μια στροφή χάνει τον έλεγχο ο Γιώργος, του λέω πρόσεχε και έκτοτε δεν θυμάμαι τίποτε. Αυτές είναι οι δύο βασικές καταθέσεις της κοπέλας, όπως είναι στα χαρτιά. Και αφού λοιπόν αυτή η υπόθεση ορίζεται ως τροχαίο, εσείς με ειδικούς πραγματογνώμονες τη βγάζετε ξανά στην επιφάνεια. Μάλιστα. Και αυτή τη φορά τι ισχυρίζεστε? Ότι δεν είναι τροχαίο. Και ο εμπειρογνώμονας και ο δικαστής που φέραμε από την Αθήνα λέει δεν είναι τροχαίο. Εκεί ότι έγινε, έγινε κάπου αλλού και τοποθετήσανε εκεί τη μηχανή και εκεί το άτομο. Τόσο πολύ, μεγάλη τόσο διαφορά. Πολύ. Όλα γραμμένα στα χαρτιά, αναλυτικά είναι όλα. Ό,τι έγινε, δεν έγινε εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο. Και μετά, από όλα αυτά και αφού φέρνετε εσείς την υπόθεση ξανά να βγει από το αρχείο που ήταν ως τροχαίο, εμφανίζεται αυτή η φωτογραφία που για ευνόητους λόγους τη δείχνουμε φλουταρισμένη, δηλαδή να μην φαίνεται καθαρά, γιατί μπορεί να είναι κάποιος που την έβαλε τυχαία, αλλά μπορεί και κάποιος να την τοποθέτησε, δείχνοντας το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Κάποια άλλη ενέργεια έγινε από εκεί και πέρα? Είχατε κάποιο τηλεφώνημα? Όχι. Σας πήραν στο σπίτι, σας είπαν κάτι? Τηλεφώνημα δεν είχα. Αυτή η φωτογραφία ήταν, την πήγα στην αστυνομία, δεν το γνωρίζω. Την πήγα στην ασφάλεια, δεν το γνωρίζει κανείς. Εδώ ζήνα για να εξηγήσουμε για την ιστορία, λέω, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό στις 4 του μήνα, γιατί 4 του μήνα έγινε, 4 Οκτωβρίου έγινε το περιστατικό αυτό, 10 του μήνα στέλνει διαβεβαστικό, στέλνει ένα αίτημα η ασφάλεια, η αστυνομία, στέλνει ένα αίτημα στα κοινοτικά εργαστήρια και αναφέρει χαρακτηριστικά για την υπόθεση, 8 μέρες αργότερα, ο για το δικαστή που εξέτασε τη Σαράφη Νικολέτα, η οποία φέρεται ως συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, γνωμάτευσε ότι ο τραυματισμός της προήλθε από χτυπήματα που δέχτηκε στο πρόσωπο μπουνιές από άγνωστους δράστες και όχι από τροχαίο ατύχημα. Δηλαδή, ο ιατροδικαστής έχει δώσει μια γνωμάτευση τις πρώτες ημέρες ότι δεν είναι τροχαίο, ότι ναι, έχει χτυπήματα από μπουνιές από αγνώστους. Αυτά τα ακούει ο πατέρας, ο οποίος είναι ήδη σε επαφή με τον κύριο Κουφέλο, και προβληματίζονται οι άνθρωποι και λένε τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί ξεκινάει η ιστορία και περιπλέκεται. Μπαίνει η ιστορία στο αρχείο και ο κύριος Κουφέλος, τον κύριο, θα μας πει τώρα πώς φτάσατε στο σημείο να βάλετε πραγματογνώμονα να κάνει μία μέτρηση και τι έδειξε ουσιαστικά αυτή η μέτρηση. Στοιχεία, δηλαδή, τι προέκυψε, δηλαδή, και ανοίγει πάλι η ιστορία. Γιατί άλλο να είναι ένα απλό τροχαίο και να ψάχνει να δει τι συνέβη, πώ έγινε, και άλλο να προκύπτει κάτι άλλο. Εγώ καταρχήν θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ και εμείς σας για την πρόσκληση. Κάνατε ολόκληρο ταξίδι από μια αλλά... ιδιαίτερα για την τόσο ευαίσθητη προσέγγιση σε αυτό το θέμα, τόσο από τον συνεργάτη σας και συνάδελφό σας, τον κύριο Σόμπολο, όσο και από εσάς την ίδια την εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι η οικογένεια δεν έχει συνέλθει. Έχουν περάσει 3 χρόνια.
Η μητέρα δεν μπόρεσε να μιλήσει στις κάμερες και δεν είναι αυτή τη στιγμή σε ψυχολογική κατάσταση. Είναι με ψυχολόγο και έχει μπει σε ειδική αγωγή για να μπορέσει να επανέλθει. Το μόνιμο ερώτημα της μητέρας προς εμένα είναι το εξής. Αν ο Γιώργος βασανίστηκε πρωτού πεθάνει και αν είναι πραγματικά τροχαίο. Όταν ήρθε η οικογένεια του Θανόντα στην δικηγορική μας εταιρεία, αμέσως πέφσαμε και πήγαμε στο μέρος όπου έγινε το ατύχημα. Επειδή έχουμε επιληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων δυστυχώς, αμέσως μας κίνησε την περιέργεια, το ενδιαφέρον ότι δεν κολλούσαν κάποια κομμάτια. Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει ένα άλμα 26 μέτρα, ένα τέτοιο μηχανάκι και να μην υποστεί τις φθορές τις οποίες είχε υποστεί. Δεύτερον, το μηχανάκι να βρίσκεται σε άλλη θέση από αυτή που βρισκόταν το σώμα του Θανόντα. Το δε σώμα βρισκόταν σε μία ύπτια θέση, χωρίς να έχει κάποιες άλλες εκδορές ή μόλοπες ή οτιδήποτε προέρχονται, τέλος πάντων, από τροχαία ατυχήματα τα οποία φαίνονται. Και γι' αυτό το πράγμα συστήσαμε στον κύριο Χατζέλη να απευθυνθεί στον επιστημονικό συνεργάτη της εταιρείας μας, τον κύριο Στεργίου, ο οποίος ήρθε και με την έκθεση, την τεχνική πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποίησε, απέδειξε ότι δεν υπήρξε εκτροπή του δικύκλου στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν υπήρξε δηλαδή τροχαίο. Δεν υπήρξε τροχαίο. Για να δημιουργηθεί το τροχαίο πρέπει να εκτραπεί το δίκυκλο. Το δίκυκλο για να κάνει αυτό το άλμα 26 μέτρα, να υπερβεί μια βραχώδη περιοχή, το έχετε στα πλάνα, μπορείτε να το δείτε, και να πέσει από ύψος 2,5 μέτρα να προσγειωθεί μέσα εκεί, θα είχε υποστεί τις φώσες ζημίες. Δεν είχε υποστεί τίποτα. Όπως επίσης και το σώμα του Θανόντα θα είχε υποστεί πάρα πολλές κακώσεις. Υπήρχαν πολλαπλά κατάγματα από τη δεξιά πλευρά, αλλά το κύριο και το βασικό, το οποίο ήταν αυτό που έφερε και τον θάνατο στον Γιώργο, ήταν ένα θηλαστικό τραύμα στη βρεγματική περιοχή. Να σας ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, ναι, τι θα γίνει? Δηλαδή, εδώ και 3 χρόνια έχουμε μια μάνα η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, γιατί αναζητά την αλήθεια. Έχει μπλέξει με ψυχολογικά προβλήματα. Ένα πατέρα που βλέπω από την ώρα που έχει κάτσει σε αυτόν εδώ τον καναπέ να μην μπορεί να σταματήσει τα δάκρυά του. Ένα παιδί πίσω, δίδυμο αδελφό, που φαντάζομαι ότι και εκείνος δεν μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα. Και μια οικογένεια έχει καταστραφεί αναζητώντας την αλήθεια. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Σε αυτό θα σας απαντήσω. Απλά θέλω να συμπληρώσω το εξής. Πέρα από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη που έκανε ο κύριος Στεργίου, απευθυνθήκαμε και σε ιατροδικαστή εξωτερικό, την κυρία Παπαδή, η οποία έδωσε σωρία, δηλαδή απαντήσεις στις ερωτήσεις που είχαμε, στα ερωτηματικά που είχαμε δημιουργηθεί για μας, από πού προήλθε ο θάνατος στο Γιώργο, καθώς επίσης και τα τραύματα τα οποία έφερε. Χαρακτηριστικά, στο δεξί του χέρι φέρει εκχυμώσεις και μία εκδορά, την οποία κατά την ιατροδικαστική της τουλάχιστον εκτίμηση είναι αμυντικό τραύμα. Άρα το παιδί προσπάθησε να προστατευθεί και γι' αυτό και όλα τα χτυπήματα προέρχονται, είναι στην δεξιά πλευρά και μόνο. Δεν υπάρχουν ούτε εκδορές, ούτε αμυχές, ούτε σκισμένα ρούχα πάνω στο παιδί, ώστε να πούμε ότι με την τριβή, με οτιδήποτε, έπεσε και σκοτώθηκε. Επίσης, η θέση του σώματος, όπως λέει η κυρία ιατροδικαστής, δεν φαίνεται ότι έπεσε. Γιατί όταν πέφτεις από 2,5 μέτρα ύψος, σου δημιουργούνται και άλλες με την... Ναι, απλώς εγώ, ναι, επειδή αυτά είναι δικαστικά κομμάτια και θα μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή, επειδή είναι και δικά σας ντοκουμέντα για τα δικαστήρια που θα έρθουν, οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι? Οι επόμενες κινήσεις είναι ότι κατατέθηκαν αυτό στην εισαγγελία εφετών, ο οποίος εισαγγελίας εφετών αυτή τη στιγμή την έχει ανασύρει από το αρχείο και την έχει θέσει σε προκαταρκτική για να εξεταστούν εκ νέου. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες και γι' αυτό ίσως είναι και η παρουσία μας εδώ, που να μαρτυρούν το τι συνέβη. Κάποιος πρέπει να είδε, κάποιος πρέπει να άκουσε, πρέπει να μιλήσει η κοπέλα που ήταν συνεπιβάτης, να πει, γιατί και τα τραύματα που φέρει η ίδια δεν είναι τραύματα από τροχαίο ατύχημα,